Δεν μπορώ παρά να αναφερθώ βεβαίως στο Θίασο που αποτέλεσε μία τομή για την μεταπολίτευση από κάθε άποψη και είναι μία εμβληματική ταινία για τη γενιά μου και όχι μόνο. Ιδιαίτερα όμως, επειδή μου δίνεται αυτή την ευκαιρία, θέλω να αναφερθώ σε μία ταινία που δεν έχει ε, πολύ τύχη, ε, προς όρας, που είναι οι μνήμες του Νίκου Καβουκίδη, όπου ένα πρωτότυπο υλικό που δεν είχε βγει ποτέ στην επιφάνεια, από το 1938 μέχρι το 1952, ανατέμνει κυριολεκτικά, με έναν τρόπο αμερόληπτο, με έναν τρόπο συγκινησιακά φορτισμένο, αισθητικά προσεγμένο, και ιστορικά έγκυρο όλη τη διαδρομή της τραγωδίας της ελληνικής, φτάνοντας και πιάνοντας το νήμα από το μεταξά και από τη δικτατορία μέχρι και το τέλος του εμφυλίου. Με την υποστήριξη της ε, Βουλής στο πλαίσιο των χορηγιών μας, με την υποστήριξη και άλλων φορέων όπως η ΕΡΤ και άλλοι φορείς, δόθηκε η δυνατότητα σε σειρά παραστάσεων πριν από ένα και 1,5 χρόνο αυτό το πολύτιμο ντοκουμέντο, το οποίο θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να διδάσκεται ή έστω να υπάρχει μαζί με σειρά άλλων ντοκουμέντων που αναστηλώνουν και υποστηρίζουν την ιστορική μνήμη της χώρας μας να μπαίνει μέσα στα σχολιά, στην εκπαίδευση. Πιστεύω ότι έγινε ένα βήμα σημαντικό. Θέλω να το προτείνω για καθέναν ο οποίος θα μπορούσε να το προσεγγίσει οικογένειε ολόκληρε και με τα παιδιά τους, διότι η ανασύσταση της ιστορικής μνήμης, η μάχη της λήθης εναντίον... υπέρ μάλλον της μνήμης εναντίον της λήθης, με συγχωρείτε, είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό στους καιρού μας, που υπάρχει η ίηση για την αναθεώρηση της ιστορίας και υπέρ ρατσιστικών, φασιστικών ιδεών στην Ευρώπη, αλλά σε έναν βαθμό και στη χώρα μας. Η υποστήριξη της ιστορικής μνήμης, με ντοκουμέντα και με άρτια κινηματογραφική παραγωγή, πιστεύω πως είναι ένα εμβληματικό, σημαντικό σκαλοπάτι για όλους μας και για το μέλλον της νέας γενιάς.